Γεια σου, γεια σου. Γεια και σε εσάς. Γεια και σε σένα. Αμέ, εγώ είμαι ο Σωτήρης. Πώς γίνεται όταν κάποιος είναι σεφ και είναι μέρος σε κάποιους διαγωνισμούς, πώς έχει το άγχος αν θα κερδίσει ή όχι? Αν είσαι αγχωμένος, πολλές φορές περνάει. Σε ό,τι κάνεις, νομίζω. Δεν ξέρω τι θα την κρίσω. Τρέμαν τα πόδια μου. Έχεις άγχος? Όχι, δεν έχω. Μπορεί να παίρνεις μέρος σε ένα διαγωνισμό, μπορεί να έχεις να αντιμετωπίσεις μια πολύ δύσκολη βραδιά στο εστιατόριο που δουλεύεις. Περπατάς σε μια γειτονιά και βλέπεις ένα μαγαζί που το λένε προβελέγγυο. Μπαίνεις. Το θέμα είναι να παραμείνεις ψύχρεμος και να κάνεις αυτό που έχεις μάθει να κάνεις. Κερατό μου. Να μαγειρεύετε δηλαδή? Να μαγειρεύεις σωστά και νόστιμα. Όχι απλά να μαγειρεύεις, γιατί πόσες φορές δεν έχεις πάει σε ένα μαγαζί και έχει έρθει το φαγητό και δεν είναι τόσο καλό. Ή δεν είναι όπως συνήθως. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό? Πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε όπως το κάνω εγώ? Όχι, δεν θυμόμουν να την είχατε βάλει μέσα, αν είχατε ζήσει με σάκια ή με κάποιο ξύδι ή με γλυκό κρασί. Νομίζετε ότι τα παιδιά στο MasterChef, όταν είναι να σας φέρνουν το φαγητό σας, φοβούνται? Και γιατί συνέχεια βρίσκεται το κόκαλο? Έχετε κόκαλο ανιχνευτεί? Το πρώτο της σεζόν, βρήκες? Κάναμε σε αυτέ. Βρήκες? Τζαπανίλα, η περίεργη. Βρήκε κόκαλο, Σαλανάσα. Το τέλειο είναι βαρετό. Πρώτη φορά μπήκα σε επαγγελματική κουζίνα, το 2005. Δεν σε ρωτήσαμε. Κάνα και ένα διάλειμμα και δούλεψα για μια τράπεζα. Για ένα χρόνο και κάτι. Γιατί δεν ήμουν ακόμα σίγουρος αν θέλω να είμαι μέσα σε επαγγελματικές κουζίνες ή αν θέλω να εξασκήσω το πτυχίο μου. Μήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω είναι καλό πτυχίο. Εντάξει, δεν θυμόμουν. Και σας άρεσε εκείνος ο καιρός, δηλαδή περνάγατε καλά? Όχι. Όχι, γι' αυτό ξαναγύρισα στις κουζίνες, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ να καταλήξω μάγειρας. Σε αυτό σήμερα. Ναι. Αυτά που είπες Tom Cruise από το Τόκιο, τα είχες σκεφτεί πολύ ώρα. Θέλετε να κάνετε αυτό το επάγγελμα επειδή το έκανε κάποιος συγγενής σας? Όχι. Απλά σας άρεσε? Μένα μου άρεσε το φαγητό όταν ήμουν μικρός. Έτρωγα πάρα πολύ. Και δοκίμαζα τα πάντα. Δεν έλεγα όχι ποτέ. Έλεγα μικρός ότι θα γίνω δοκιμαστής φαγητών, χωρίς να ξέρω αν υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω μια νυχτερίδα. Όταν περνάει ο καιρός, πρέπει να αποφασίσεις... Όταν μεγαλώσετε. Τι δρόμο θα ακολουθήσεις. Εδώ στην Ελλάδα μας το ζητάνε λίγο πιο νωρίς. Οπότε μην αγχωθείτε αν δεν ξέρετε όταν σας ζητήσουνε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αυτή είναι η φάση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν έχετε φίλους ο MasterChef. Αν έχω φίλους, ναι. Έχω. Ένα κοντό και ένα ψηλό. Εμάς βρήκες. Λονίδα και τον Πάνο. Έχετε γνωρίσει αυτούς που έρχονται και κάνουν μαγειρική? Τους έχεις γνωρίσει? Περνάμε αρκετό χρόνο μαζί. 4 μήνες κοντά, 4,5 μήνες. Έχουμε έρθει και εμείς κοντά σε εσάς. Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Σας βλέπουμε περισσότερο από τις ίδιες μας τις οικογένειες. Μ' αγαπάτε σε. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πολύ, να το ξέρεις αυτό λοιπόν. Ωραίο δεν είναι το φαγητό τους? Όχι. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Είναι σίγουρα συνταγή μας? Είναι σίγουρα συνταγή. Τι με κοιτάς έτσι? Αν πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο και σας βλέπει ο νέος σεφ και λέει «Ήρθα από το MasterChef, ήρθα από το MasterChef». Τι θα κάνατε εκείνη την ώρα? Του λέγα εγώ «Γεια σου, γεια σου». Γεια σου, Ιωάννη μου. Ποιος ρώτησε εσένα, ρε? Άμα πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο και δεν σας άρεσε το φαγητό, θα το λέγατε? Αυτή είναι σοβαρή ερώτηση. Τη συζητάμε και μεταξύ μας οι μάγειρες και οι φίλοι. Ποια είναι η σωστή στάση που πρέπει να κρατήσεις? Νομίζω ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής, γιατί η εύκολη απάντηση είναι να πεις όλα καλά. Όλα καλά. Πάμε τζα. Ναι, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να περάσεις το νόημα χωρίς να προσβάλλεις τον άλλον. Μου θυμίζει και ένα φθηνό αφρόλουτρο που επιμένει η μάνα μου να μου παίρνει με το ζόρι. Όχι. Πρέπει να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι και η γεύση και το φαγητό είναι κάτι υποκειμενικό. Σέβομαι και εκτιμώ απόλυτα την κριτική των καλεσμένων μας. Αλλά δεν συμφωνώ.
Αλλά δεν συμφωνώ γιατί η μαγειρική, κατά τη γνώμη μου, όσα χρόνια με λίγα χρόνια μάγειρας, είναι υποκειμενική. Υπάρχουν οι βάσεις. Υπάρχουν οι βάσεις. Γιατί είσαι εδώ. Μήπως και κάτσε και ταιριάζουν τα γούστα μας και κερδίζει 5.000. Και έστω ότι δέχομαι και ισχύει ότι η μαγειρική είναι υποκειμενική. Ισχύει. Ισχύει. Αλλά είσαι εδώ για κάποιο λόγο. Έχεις δεχτεί ότι ό,τι πούμε εμείς πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Και τελειώνει κάπου εκεί. Και κάποιος θα βγει νικητής από όλο αυτό. Τα παιδιά σας θα ήθελε να γίνουν σεφ. Όχι. Εγώ θα ήθελα να κάνουν αυτό που πραγματικά τους αρέσει και τους εκφράζει. Μιλάμε για γραφικός. Ποιο είναι το φαγητό που έχετε μαγειρέψει στη γυναίκα σας και της άρεσε περισσότερο? Τζατζίκι αβοκάντο. Τέλειο. Θεύετε πως είστε ο καλύτερος σεφ? Ναι. Τι λες? Τι έπαθες? Όχι. Γιατί? Γιατί το πιστεύετε αυτό? Γιατί υπάρχουν κι άλλοι πολλοί. Και γνωστοί και φίλοι και άτομα που δεν έχω συναντήσει, που είναι εξίσου καλοί, αν όχι καλύτεροι. Σας ευχαριστώ, Σωτήρη, για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και εμείς. Πέρασα τέλεια. Είστε φοβεροί όλοι. Και εσείς. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εμείς. Γεια σου, γεια σου. Arrivederci.